Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα από την Έξοδο. Είμαστε σελίδα 64 και θα διαβάσουμε από το ΙΒ κεφάλαιο και από το 21 εδάφιο. 12 κεφάλαιο, ΙΒ κεφάλαιο, 21 εδάφιο, σελίς 64, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Τότε κάλεσεν ο Μωυσής πάντα στους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς αυτούς: «Εκλέξατε και λάβετε εις αυτούς εν αρνίον κατά τας οικογενείας σας και θύσατε το Πάσχα. Και έπειτα θέλετε λάβει δέσμην ισόπου και θέλετε εμβάψει αυτήν εις το αίμα το οποίον θέλει είστε εις λεκάνη. Και από του αίματος του εν τη λεκάνη θέλετε κτυπήσει το ανώφλιον και τους δύο παραστάτες των θυρών και ουδείς από σας θέλει εξέλθει εκ της θύρας της οικίας αυτού έως το πρωί. Διότι ο Κύριος θέλει περάσει δια να πατάξει τους Αιγυπτίους και όταν είδε το αίμα επί το ανώφλιον και επί τους δύο παραστάτες, ο Κύριος θέλει παρατρέξει την θύρα και δεν θέλει αφήσει τον εξολοθρευτήν να εισέλθει εις τα οικία σας δια να πατάξει. Και θέλετε φυλάξει το πράγμα τούτο ως νόμον εις εαυτόν και στους ιούς σας έως αιώνος. Και όταν εισέλθετε εις την γη την οποία ο Κύριος θέλει σας δώσει, καθώς ελάλησε, θέλετε φυλάξει την λατρείαν ταύτην. Και όταν σας λέγω σοι ιοί σας, τι σημαίνει σε εσάς η λατρεία αυτή, θέλετε αποκρίνεστε. Τούτο είναι θυσία του Πάσχα εις τον Κύριον, διότι παρέτρεξε τα σοικίας των ιών Ισραήλ εν Αιγύπτο, ότε πάταξε τους Αιγυπτίους και έσωσε τα σοικίας ημών. Τότε ο λαός Κύψας προσεκίνησε και αναχωρήσαντες οι Ισραήλ έκαμον, καθώς προσέταξον ο Κύριος εις τον Μωυσή και τον Αρών, ούτως έκαμον. Κατά δε το μεσονύχτιον, Κύριος επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου και από του πρωτοτόκου του Φαραώ, ως της κάθεται επί του θρόνου αυτού, έως του πρωτοτόκου του εχμαλώτου, του εν το δεσμοτηρίο και πάντα τα πρωτότοκα των κτηνών. Και σηκώθη ο Φαραώ την νύχταν αυτός και πάντες οι θεράποντες αυτού και πάντες οι Αιγύπτιοι και έγινε βοή μεγάλη εν τη Αιγύπτο, διότι δεν είναι το οικία στην οποία δεν υπήρχε νεκρός. Και κάλεσε τον Μωυσήν και τον Αρών διανυκτός και είπε: «Σηκώθετε, εξέλθετε εκ μέσου του λαού μου και εσείς και οι του Ισραήλ και υπάγετε λατρεύσατε τον Κύριον καθώς είπατε και τα πίμνια σας και τα σαγέλα σας λάβετε καθώς είπετε και απέλθετε, ευλογήσατε δε και εμέ». Και βίαζον οι Αιγύπτιοι των λαών δια να εκβάλλωσιν αυτόν τα χέσοκ του τόπου, διότι είπον ημείς πάντες αποθνίσκομεν. Και σήκωσεν ο λαός την ζήμην αυτού πριν αναβεί, έχον έκαστο στη σκάφην αυτού επί του ώμου αυτού, εν τετυλιγμένη στα φορέματα αυτού. Και έκαμον οι Ισραήλ κατά τον λόγο του Μωυσέως και ζήτησαν παρά των Αιγυπτίων σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά και ενδύματα. Και ο Κύριος έδωκε εις τον λαόν χάριν ενώπιον των Αιγυπτίων και δάνησαν εις αυτούς όσα εζήτησαν και εγύμνωσαν τους Αιγυπτίους. Ανεχώρησαν δε οι Ισραήλ από Ραμεσής Οχώθ περίπου 600.000 άντρη πεζοί χωρίς των πεδίων. Με ταυτόν συνανέβηκε μέγα πλήθος σύμμικτων ανθρώπων και πίμνια και αγέλε κτίνη πολλά σφόδρα. Και εκ της ζήμης την οποία ανέφεραν εξ Αιγύπτου έψησαν εγκριφίας αζήμους, διότι δεν είναι το προζήμιον, επειδή εδιώχθησαν εξ Αιγύπτου και δεν ειδηνήθησαν αβραδίνωσιν, ουδέ εφόδιον προετοίμασαν σε αυτούς. Ο καιρός δε της παρικίας των ιών Ισραήλ την οποία παρόκησαν τον Αιγύπτο ήτο 430 έτη. Και μετά τα 430 έτη την αυτήν εκείνη ημέρα εξήλθον πάντα τα τάγματα του Κυρίου εκ της γης. Αυτή δε είναι η νίξ ή της πρέπει να φυλάτεται εις τον Κύριον, διότι εξήγαγε αυτούς εξ Αιγύπτου. Αυτή είναι η νίξ εκείνη του Κυρίου ή της πρέπει να φυλάτεται παραπάντων των ιών Ισραήλ στας γενεάς αυτών.
είπε δε Κύριος προς τον Μωυσή και Αρών. Ούτως είναι ο νόμος του Πάσχα. Ουδής αλλογενής θέλει φάγει από αυτού. Και έκαστος δούλος αργυρώνητος, αφού περιτμηθεί, τότε θέλει φάγει από αυτού. Και ο ξένος δε και ο μισθωτός δεν θέλουν συμφάγει από αυτού. Εν τη αυτή οικία θέλει φαγωθεί, από του κρέατος δε θέλετε φέρει έξω της οικίας και οστούν δε θέλετε συντρίψει από αυτού. Πάσα η συναγωγή του Ισραήλ θέλει κάμει τούτο και αν της ξένος παρικών μετά σου θέλει να κάμει το Πάσχα εις τον Κύριον, ας περιτμηθώσει πάντα τα αρσενικά αυτού και τότε ας πλησιάσει δε να κάμει αυτό και θέλει είστε ως ο αυτόχθον της γης. Διότι ουδής απερίτμητος θέλει φάγει από αυτού. Ο αυτός νόμος θέλει είστε δια τον αυτόχθονα και δια των ξένων το παρικούντα μεταξύ σας. Και έκαμον πάντες οι του Ισραήλ, καθώς προσέταξαν ο Κύριος τον Μωυσή και τον Αρών, ούτως έκαμον. Και την αυτήν εκείνη ημέραν εξήγαγεν ο Κύριος τους Υιούς Ισραήλ εκ της γης Αιγύπτου κατά τα τάγματα αυτών. Αμήν. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό αφότου ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή με εντολή να εξαγάγει αυτός το λαό Ισραήλ εκ της Αιγύπτου, καθώς τον επισκέφθηκε και ενώ ήταν ακόμη βοσκός στη γη Μωάβ και έβοσκε τα λίγα πρόβατα του πεθερού του. Και θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Και ας το προσέξουμε αυτό αδελφοί σήμερα, γιατί αυτά τα οποία λέει ο Θεός ότι θα κάνει είναι έξω πέρα από το ανθρώπινο και έξω από τη λογική των ανθρώπων. Όταν του είπε ότι εσύ θα βγάλεις το λαό Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου, ούτε ο ίδιος το πίστεψε, παρόλο που τον είχε ενημερώσει και 40 χρόνια πριν, αλλά και κανένας άλλος. Αλλά και σε εμάς να το έλεγαν τώρα, θα λέγαμε αυτό δεν γίνεται, γιατί οι Ισραηλίτες είναι δούλοι, είναι εχμάλωτοι, δεν έχουν καμία δύναμη, καμία ικανότητα. Ο Φαραώ είναι πανίσχυρος, σκληρός άνθρωπος. Αποκλείεται να δεχθεί, να συμφωνήσει, να φύγουν αυτοί οι οποίοι εργάζονται στην Αίγυπτο, ενώ οι Αιγύπτιοι δεν εργάζονται. Δηλαδή ήταν απόλυτα χρήσιμοι και στο Φαραώ και στους Αιγυπτίους. Όμως εκείνο που έχει σημασία δεν είναι αν κάτι φαίνεται λογικά ότι γίνεται ώστε να προσευχόμαστε, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι τι ο Θεός έχει αποφασίσει να κάνει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να πλησιάζουμε το Θεό για να γνωρίζουμε τις βουλές Του. Ο Θεός ευαρεστείται να αποκαλύπτει τα σχέδιά Του στους ανθρώπους. Και μάλιστα ας πούμε για τον Αβραάμ, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορώ εγώ να κρύψω αυτά τα οποία πρέπει να κάνω, να μην φανερώσω αυτά τα οποία πρέπει να κάνω στο δούλο μου τον Αβραάμ. Είναι λοιπόν και η πρόθεση του Θεού να φανερώνει στους ανθρώπους και μάλιστα στους δούλους και στις δούλες του σήμερα μέσα στην Εκκλησία το τι πρέπει να κάνει, το τι πρόκειται να κάνει και με το λόγο το γεγραμμένο όπως και τότε, γιατί το είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ και ήταν γραμμένο αυτό, αλλά και με τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, αλλά και με την παρουσία του Θεού. Να σκεφτόμαστε ότι δεν υπάρχει τίποτα αδύνατον εις το Θεό και να το πιστεύουμε. Αρκεί να μας το υποσχεθεί. Αρκεί να μας το πει, αρκεί να μας το βεβαιώσει, πρώτον απαραίτητη προϋπόθεση και δεύτερον απαραίτητη προϋπόθεση είναι να το πιστέψουμε. Γιατί μεταξύ των πιστευότων ενεργείται ο Λόγος του Θεού σαν Λόγος Θεού καθώς πραγματικά είναι.
δύο βασικές προϋποθέσεις και μια τρίτη, ώστε αυτά τα οποία μοιάζουν αδύνατα σε μας δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πιστέψουν οι συγγενείς μου, δεν γίνεται να έλθουν τα παιδιά μου στην εκκλησία, δεν γίνεται. Όταν μέσα στη σκέψη σου έρχεται αυτό το «δεν γίνεται», που είναι αληθινό, αλλά σύμφωνα με τη λογική του ανθρώπου και με την όραση του ανθρώπου, τότε είναι που χρειάζεται να πλησιάσουμε το Θεό με τη βεβαιότητα, με την πίστη, με την πεποίθηση ότι εάν μας το υποσχεθεί, εξάπαντος είναι ικανός να το κάνει, εφόσον εμείς, καθώς είπα προηγούμενα, πιστεύουμε, και δεύτερον, ίσως το πιο σημαντικό, εφόσον πράττουμε κατά πάντα το θέλημά Του, ό,τι μας λέει. Τίποτα δεν είναι αδύνατον εις το Θεό και τίποτα δεν είναι αδύνατον εις το πιστεύοντα, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Αλλά είναι απόλυτη ανάγκη να μην κάνουμε, προχωρώντας για να απολαύσουμε τις επαγγελίες του Θεού κατά τη γνώμη μας, κατά τη λογική μας και την άποψή μας, που θα μας οδηγεί πάντοτε σε αδιέξοδο, ούτε κατά τη συμβουλή των ανθρώπων, οποιονδήποτε ανθρώπων, γιατί και πάλι και ίσως ακόμη περισσότερο θα οδηγούμεθα σε αδιέξοδα, και τότε θα τα βάζουμε το Θεό και θα λέμε «μου το υποσχέθηκες αλλά δεν το έκανες». Αλλά η απάντηση είναι «στο υποσχέθηκα, δεν το έκανα γιατί εσύ δεν έκανες αυτά που εγώ σου είπα να κάνεις». Βλέπετε ότι είναι διαθήκη αυτό που κάνει ο Θεός σε μας και συνθήκη αυτό που κάνουμε εμείς με το Θεό. Δηλαδή μια συμφωνία. Και στη συμφωνία αυτή πρέπει να είμαστε και πιστοί και υπάκουοι. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του Μωυσή, ο οποίος στην απόλυτη και πλήρη αδυναμία του υπάκουε κατά πάντα στη φωνή του Θεού, αφού όμως προηγουμένως ρώταγε το Θεό. Και ο Θεός με μεγάλη χαρά συνεργαζόταν με τον Μωυσή και του έλεγε τι ακριβώς να κάνει. Και μια φορά δεν έκαμε ο Μωυσής αυτό που του είπε ο Θεός και του στήχησε. Δεν εισήλθε στη γη της επαγγελίας. Όταν του είπε πες την πέτρα να βγάλει νερό, και ο Μωυσής με την πείρα που είχε μέχρι τότε που χτύπαγε την πέτρα και έβγαζε νερό, αντί να υπακούσει μετευλαβίας, αυτό είναι θα πει ευλάβεια, μετευλαβίας στη φωνή του Θεού και να μιλήσει στην πέτρα να βγάλει νερό, έτσι πως ήξερε, γι' αυτό είναι όχι πως ξέρουμε. Δεν σημαίνει ότι αυτό που έκανε χθες ο Θεός με αυτόν τον τρόπο θα τον κάνει και σήμερα. Με τον ίδιο τρόπο. Δεν σημαίνει καθόλου αυτό. Γιατί και οι συνθήκες είναι διαφορετικές και ο Θεός διαφορετικά εργάζεται, γιατί και ο διάβολος διαφορετικά πονηρεύεται. Και με τον ίδιο τρόπο που ήξερε ο Μωυσής, χτύπησε την πέτρα, δεν έβγαλε νερό την πρώτη φορά. Ξαναχτύπησε την πέτρα, έβγαλε με νερό, αλλά δεν εισήλθε ποτέ στην γη της επαγγελίας. Του στήχησε η παρακοή σε αυτόν που έπρατε κατά πάντα όσα ο Κύριος του έλεγε. Τώρα λοιπόν φτάσαμε στην εκπλήρωση των υποσχέσεων που ο Θεός είχε δώσει στον Αβραάμ, αλλά και στην ολοκλήρωση του σχεδίου που ο Θεός είχε αποκαλύψει στον Μωυσή. Αφού πέρασαν 9 φοβερές πληγές που έφερε ο Θεός με τον Μωυσή και τον Ααρών, καθώς υπάκουαν κατά πάντα στη φωνή του και ταλαιπωρείτο έντονα και ο Φαραώ και οι Αιγύπτιοι, τώρα ήρθε η ώρα της 10ης πληγής που θα ήταν και τελειωτική, με την οποία, μετά της οποίας ο Κύριος θα έβγαζε
όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί καταρχάς το λαό Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου. Ένδοξο. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτό μας θυμίζει και την έξοδο τη δική μας, η οποία θα γίνει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και όπως ο λαός Ισραήλ βγήκε ένδοξα και ο λαός ένδοξος ήταν και εγύμνωσε το λαό Ισραήλ, ο δε Μωυσής ήταν μέγας μεταξύ των Αιγυπτίων, έτσι ακριβώς θα γίνει και σε μας με την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Χριστός θα είναι μέγας μεταξύ των ανθρώπων του κόσμου τούτου, η Εκκλησία θα είναι ένδοξη, Αγία, τελεία, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητή των τιούτων αμόμητος. Και ο λαός Ισραήλ θα βγει και η Εκκλησία του Θεού, θα αρπαχθεί πλουσίως να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό όπως ο Μωυσής δεν έβλεπε την αδυναμία τη δική του πρώτον και την αδυναμία του λαού του δεύτερον, αλλά εν τέλει πίστεψε κατά πάντα στο Λόγο του Θεού και ο Λόγος του Θεού πραγματοποιήθηκε στη ζωή του ακριβώς όπως του το υποσχέθηκε, αυτό είναι που οφείλουμε και εμείς τις έσχατες αυτές μέρες. Να πιστέψουμε στο Λόγο του Θεού και να ζούμε με απόλυτη υπακοή, το οποίο είναι και η ταπείνωσής μας, όπως ο Χριστός εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Η ταπείνωσή μας δεν είναι μορφή ταπεινοφροσύνης. Η ταπείνωσή μας είναι υπακοή, υπακοή στο Λόγο του Θεού. Αυτό θα πει ταπείνωσης. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας οδηγεί σε περπάτημα ταπεινού ανθρώπου. Όταν μας λέει να παρνηθούμε τον εαυτό μας, να πάρουμε το σταυρό μας, να ακολουθούμε τον Χριστό, αλλά και ο Λόγος του Θεού είναι πραγματικά όμορφος, ένδοξος και οδηγεί τον άνθρωπο στην, καθώς είναι η απόλυτη αλήθεια, στην απόλυτη τελειότητα. Θα μου πεις μπορούμε? Η απάντηση είναι όχι. Αλλά δόξα στο Θεό, γιατί μπορούμε να μετανοούμε και το αίμα του Χριστού να μας καθαρίζει και να αφαιρείται κάθε παράβαση, ανομία ή αμαρτία, την οποία ο Χριστός θα μας καθαρίζει με το αίμα του και ο Χριστός θα πετάει τις παραβάσεις μας στα βάθη των θαλασσών, ώστε κανείς να μην το βρει, να μην μπορεί να τις βρει, ώστε πράγματι να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Ήρθε λοιπόν η τελευταία νύχτα. Ξέρανε ότι αυτή τη νύχτα θα φύγουνε. Το ξέρανε. Και ο Θεός ενημέρωσε τον Μωυσή με ακρίβεια για το τι θα γίνει. Εκλέξατε κάθε οικογένεια ένα πρόβατο, το οποίο θα θυσιάσετε εις τον Θεόν και θα είναι πραγματικά η λατρεία σας. Αλλά δεν είναι μόνο η θυσία, αυτό το πρόβατο θα είναι και η αιτία της σωτηρίας σας, γιατί αφού το θυσιάσετε και μαζέψετε το αίμα του και το ψήσετε ώστε να το φάτε ολόκληρο οπτών εν πυρί, χωρίς να αφήσετε υπόλοιπο, τότε με ίσωπο, είναι ένα αρωματικό φυτό, θα βάλετε το ίσωπο στο θηλεκάνι με το αίμα και θα χτυπήσετε, μάλιστα λέει, θα σημειώσετε τις πόρτες του σπιτιού σας και πάνω και δεξιά και αριστερά. Και αυτό δεν είναι κάτι το τυπικό. Γιατί να το κάνουμε? Γιατί έτσι λέει ο Θεός, να έχει αποτέλεσμα. Όταν θα βγει ο άγγελος ο εξολοθρευτής, όπου εντολή έχει να θανατώσει όλα τα πρωτότοκα στη γη της Αιγύπτου ανεξαρτήτως
αν είναι Αιγύπτιοι ή Ισραηλίτες. Μόνο όσοι υπακούσουν στο Λόγο του Θεού κατά πάντα και σφάξουν το αρνί και το φάνε από τον εμπειρή και με το αίμα σημαδέψουν του αρνίου αυτού, σημαδέψουν τους παραστάτες της πόρτας και το πάνω μέρος της πόρτας, αυτοί, και εδώ να το προσέξουμε, όχι οι Ισραηλίτες, αυτοί που θα υπακούσουν στη φωνή του Θεού θα σωθούν. Εάν κάποιος δεν το ακούσει, ο άγγελος θα περάσει και θα φωνεύσει το πρωτότοκο. Αυτοί που θα υπακούσουν στη φωνή του Θεού θα σώσουν τα πρωτότοκά τους. Και όχι μόνο αυτό, είναι δύο φοβερές προϋποθέσεις. Το ξαναλέω, δεν είναι ότι θα σωθούν οι Ισραηλίτες, αλλά είναι ότι θα σωθούν οι υπάκουοι στο Λόγο του Θεού, που ο Λόγος του Θεού έχει δοθεί στο λαό Ισραήλ. Ο Λόγος του Θεού απευθύνεται στο λαό του Θεού. Αλλά δεν σώζονται όλοι, παρά μόνο πρώτον αυτοί που θα υπακούσουν κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, που δεν είναι και απλό να σφάξουν το αρνί, να το ψήσουν εκείνο το απόγευμα, να το φάνε όλο και να μην αφήσουν υπόλοιπο, με το αίμα να σημαδέψουν τις πόρτες των σπιτιών τους. Απλά πράγματα, αλλά απαραίτητα και αναγκαία. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό, και να μην βγει κανείς έξω από το σπίτι του. Δηλαδή και πάλι και έξω από το σπίτι, όποιος βγει, έστω και αν είναι Ισραηλίτης, δεν θα τον ωφελήσει, και πάλι τα πρωτότοκα θα θανατωθούν. Δύο πράγματα, αδελφοί αγαπητοί, που ισχύουν και σε εμάς. Μη φύγεις από την παρουσία του Θεού, και εγώ θα το έλεγα και πιο ανθρώπινα, μη φύγεις από την Εκκλησία. Την Εκκλησία του Θεού, που κατοικεί ο Θεός, που είναι ο οίκος του Θεού, που είναι ο στήλος και το ιδρέωμα της αληθείας, που κηρύτεται η αλήθεια του Θεού, ο Λόγος του Θεού. Γιατί μέσα στην Εκκλησία του Θεού είμαστε τέσσερα πράγματα: μαθητές, υπηρέτες, αδελφοί και σε αγιασμό. Και αυτά τα τρία τα απολαμβάνουμε και μας χαρίζονται: μαθητές με τη διδαχή των Αποστόλων, υπηρέτες στην κοινωνία μεταλλήλων, αδελφοί καλοί εν Χριστώ Ιησού στις προσευχές, και αγιασμός και καθαρότητα τρώγονται στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Εάν φύγεις από την Εκκλησία και δεν συμμετέχεις σε αυτά που ο Χριστός κάνει, και τι κάνουμε στην Εκκλησία εμείς? Εμείς προσκαρτερούμε τον Κύριο. Και τι κάνει ο Κύριος στην Εκκλησία? Αγιάζει. Και για να το πω πιο σωστά, τι κάνει ο Κύριος στην Εκκλησία? Δίνει σοφία και σύνεση, διδάσκει τον κάθε έναν από εμάς την οδόν την οποία πρέπει να περπατούμε, μας συμβουλεύει μέσα στην Εκκλησία και μας προστατεύει μέσα στην Εκκλησία. Είναι λοιπόν δύο πράγματα απαραίτητα για να γλιτώσουν από το μεγάλο κακό που θα έρθει, όχι στους Αιγυπτίους, στη γη της Αιγύπτου. Υπακοή στη λεπτομέρεια, αυτό θα πει ευλάβεια, στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού, εξού και ο Ιησούς ο Ναζωραίος τον καιρό της σαρκός αυτού εισηκούσθη από τον Πατέρα του εξαιτίας της ευλαβίας του. Δια την ευλάβεια αυτού εισηκούσθη από τον Πατέρα. Και η ευλάβεια είναι σε λεπτομέρεια το Λόγο του Θεού. Όχι όπως το λένε αυτοί και εκείνοι και εσύ, αλλά όπως τον γράφει. Είναι γραμμένο,
είναι ναι και αμήν. Είναι τελειωμένη υπόθεση. Δεν συζητιέται. Δεν κουβεντιάζεται ο Λόγος του Θεού. Ούτε εξηγείται. Πιστεύετε και εκτελείτε. Το πρώτο είναι λοιπόν απόλυτη υπακοή στο Λόγο του Θεού και ως προς τους χρόνους και ως προς τους καιρούς και ως προς λεπτομέρειες πάσαν εντολήν. Και το δεύτερο είναι μέσα στην οικία, μέσα στην εκκλησία. Και ο χριστιανός έχει μία εκκλησία. Το σπίτι του, όπως έχω το σπίτι μου το φυσικό που εκεί κατοικώ, έτσι έχω και το σπίτι μου το πνευματικό, στο οποίο ακόμη πιο έντονα κατοικώ. Σε αυτό το σπίτι μου το φυσικό με βοηθάει ο Θεός να επιβιώνω. Στο ακόμη περισσότερο σπίτι μου πνευματικό με διατηρεί ο Θεός, όπως είπαμε, να μας σοφίζει και να μας συνετίζει, να μας διδάσκει την οδόν που πρέπει να περπατάμε, δεν πάμε όπου θέλουμε, να μας συμβουλεύει όταν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και να μας έχει σε απόλυτη φύλαξη. Όποιος από τους Ισραηλίτες πίστεψε, υπάκουσε και έμεινε, σώθηκε. Όχι γιατί ήταν Ισραηλίτης, αλλά γιατί ήταν υπάκουος στο Λόγο του Θεού. Δεν θα σωθούμε, αδερφοί αγαπητοί, γιατί είμαστε στην εκκλησία της Πεντηκοστής, στην εκκλησία του Θεού, όπως θέλετε πέστε το. Αλλά θα σωθούμε αν είμαστε υπάκουοι και μένουμε μέσα στην παρουσία του Θεού. Δεν σώζει η εκκλησία, ο Χριστός σώζει. Και δεν σωζόμεθα εκ της εκκλησίας, από τον Κύριο σωζόμεθα, επειδή όμως μένουμε εκεί που μας πρόσθεσε. Πού σε προσθέτει ο Χριστός, εκεί θα μείνεις και εκεί θα σε ευλογήσει ο Θεός και εκεί θα περιμένουμε, θα περιμένουμε να έρθει ο Κύριος να περάσει, γιατί έξω γίνεται κακό μεγάλο. Εδώ είμαστε ασφαλείς, είμαστε ασφαλείς και εμείς και τα παιδιά μας. Υπάρχει ασφάλεια εδώ. Είναι κλειστές οι πόρτες. Γι' αυτό όταν μπαίνουμε να προσευχηθούμε κλείνουμε και την πόρτα. Όχι για να μην μπουν τα δαιμόνια. Τα δαιμόνια δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Κλείνουμε την πόρτα για να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο. Τίποτα. Μόνοι μας με τον Κύριο. Και να το πω και πιο απλά και καθαρά, γιατί έτσι το λέει το Λόγος του Θεού. Και τελειώνει το πράγμα. Ψάχνουμε να βρούμε το γιατί. Αφού το λέει είναι ναι και αμήν σε μας. Και αφού έκαναν και όσοι από τους Ισραηλίτες έκαναν, βέβαια ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι όλοι οι Ισραηλίτες υπάκουσαν, και υπάκουσαν γιατί είδαν το χέρι του Θεού δυνατό. Είδαν θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία να κάνει ο Θεός. Και πίστευαν, αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, και στον Θεό, αλλά πίστευαν στο Μωυσή. Γιατί είχαν εμπιστευθεί τα λόγια του Θεού. Και εμείς πιστεύουμε στο Θεό, αλλά στην πραγματικότητα πιστεύουμε στο Χριστό. Γιατί Αυτός μας φέρνει το Λόγο του Θεού από τον Πατέρα τον Ουράνιο. Και Αυτός μας πηγαίνει στον Πατέρα τον Ουράνιο. Και το μεσονύκτιον ακριβώς, λέει η Γραφή, αφού ο λαός Ισραήλ έπραξε κατά πάντα τα λόγια του Θεού, το μεσονύκτιον, ο Κύριος επάταξε κάθε πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου. Όσους δεν πίστεψαν, αν τον άκουσαν, δεν πίστεψαν στο Λόγο του Θεού και δεν έβαλαν αίμα στο πάνω μέρος της πόρτας και δεξιά και αριστερά στους παραστάτες, και όσοι δεν έμειναν μέσα στο σπίτι
που ο Θεός τους έδωσε εντολή να μένουν. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί αγαπητοί, να έχουμε οδηγία Πνεύματος Αγίου για οπουδήποτε είμαστε και οτιδήποτε κάνουμε. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν πάμε όπου θέλουμε, αλλά πηγαίνουμε και κάνουμε ακριβώς αυτά τα οποία ο Θεός μας λέει και μας λέει όταν Τον ρωτάμε, όταν προσευχόμεθα, όταν Τον εξητούμε. Δεν θα μας αφήσει να μην ξέρουμε. Και εκείνο το μεσονύκτιο βγήκε ο Θεός με άγγελο εξολοθρευτή και φώνευσε όλα τα πρωτότοκα. Και ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή σκλήρενε την καρδιά του Φαραώ να μην υπακούει στο Λόγο του Θεού, στη φωνή του Μωυσή, τώρα έγινε τόσο μεγάλο κακό εκείνη τη νύχτα στη γη της Αιγύπτου, στις οικογένειες των Αιγυπτίων, που και ο Φαραώς σηκώθηκε τη νύχτα και όλοι οι θεράπεντες αυτού και όλοι οι Αιγύπτιοι, και έγινε μεγάλη βοή στην Αίγυπτο, γιατί νόμιζαν ότι όλοι θα πεθάνουν. Μόνο τα πρωτότοκα είχε πει ο Θεός, αλλά έπεσε φόβος μέγας. Και είναι ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιεί ο Θεός για να ελευθερώνει το λαό του, όταν, ή τους ανθρώπους του ή τα παιδιά του, όταν πρέπει να ελευθερωθούν. Στέλνει φόβο μέγα στους εχθρούς. Φοβόνται τον άνθρωπο, φοβόνται τον Μωυσή, φοβάται τους Ισραηλίτες. Και τώρα η έξοδος θα γίνει με ένδοξο τρόπο. Οι Ισραηλίτες έκαναν, αφού τους έδιωγναν οι Αιγύπτιοι, φύγετε. Και μάλιστα ο Φαραώ φώναξε τον Ααρών και τον Μωυσή και του είπε, εξέλθετε εκ μέσου του λαού μου, φύγετε και εσείς και η γη σας. Κάποτε είχε πει, μόνο εσείς, αφήστε τους γιους σας εδώ. Τώρα και η γη σας και τα πίμνιά σας. Κάποτε είχε πει, αφήστε τα πίμνιά σας και τα πίμνιά σας και τις αγέλες σας. Και λέει και κάτι που βεβαίως δεν το εννοεί, αλλά από το φόβο του το λέει, και ευλογήσατε και εμένα. Φόβος τι κάνει? Αλλά αυτός ο φόβος είναι φόβος απιστίας, φόβος ανυπακοής, δεν είναι φόβος Θεού, φόβος πίστεως. Και ο λαός Ισραήλ έκανε ακριβώς αυτό που είχε πει ο Θεός και αυτό που είχε πει ο Μωυσής. Ζήτησαν και δανείστηκαν όλα τα σκεύη, τα αργυρά, τα χρυσά και τα πολυτελή ενδύματα, και οι Ισραηλίτες προκειμένου να φύγουν και να τους διώξουν, τους εδάνησαν και εγύμνωσαν τους Αιγυπτίους. Και που λένε μάλιστα ότι αυτό ήταν η ανταμοιβή που ο Θεός έδωσε στους Αιγυπτίους για όλες τις ταλαιπωρίες των Αιγυπτίων. Δεν το ξέρω είναι αυτό, εγώ ξέρω ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να φύγουν ένδοξα ο λαός Ισραήλ. Αλλά και κάτι άλλο είχε δώσει εντολή ο Θεός. Ντυμένοι θα είσαστε όλη τη νύχτα, τα παπούτσια σας, με τα ρούχα σας, και δεν θα βάλετε ζύμη, γιατί δεν θα προλάβετε να κάνετε ψωμί ζυμωτό. Και έβαλαν σκάφη ο καθένας και ζύμωσε, αλλά χωρίς προζύμι, γιατί δεν προλάβαιναν. Και έφυγαν με τη σκάφη στην πλάτη ο καθένας, με το ψωμί που είχαν φτιάξει χωρίς ζύμη, το τέλειξαν με τα πανοφόρια τους και έφυγαν γρήγορα γρήγορα, αλλά ένδοξα απόλυτα. Και κλείστηκε το χρονικό διάστημα που ο Θεός είχε θέσει στον Αβραάμ. Εδώ λέει η Γραφή, αλλά είναι λάθος στη μετάφραση, ότι 430 χρόνια παρόκησαν στην Αίγυπτο λαός Ισραήλ. Η αλήθεια είναι, και μας το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Γαλάτας, αν θέλετε να το δούμε,
είναι σελίδα 1030, για να μην θεωρούμε ότι έμειναν 430 χρόνια οι Ισραηλίτες στη γη της Αιγύπτου. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο Γ και στο εδάφιο 15: «Αδελφοί κατά άνθρωπον ομιλώ, όμως και ανθρώπου διαθήκην και ακυρωμένη ουδείς αθετή ή προσθέτης αυτήν. Προς δε τον Αβραάμ ελαλήθησαν υπαγγελία και προς το σπέρμα αυτού». Δεν λέγει και προς τα σπέρματα ως περί πολλών, αλλά ως περί ενός. «Και προς το σπέρμα σου, ως τις είναι ο Χριστός». Η επαγγελία λοιπόν ελαλήθη προς τον Αβραάμ και προς το σπέρμα αυτού. Τούτο δε λέγω ότι διαθήκη προκεκυρωμένη στον Χριστόν υπό του Θεού, ο μετά έτη 430 γενόμενος δόμος δεν ακυρώνει, ώστε να καταργήσει την επαγγελία. Οπότε αρχίζουν λοιπόν τα 430. Σκεφτείτε το, Αβραάμ γεννήθηκε το 2000. 70 χρονών του μίλησε ο Θεός, «Έξελθε και εγώ θα ευλογήσω εσένα και το σπέρμα σου». Δηλαδή, όταν λέμε 70 χρονών το 2000, άρα ήτανε το 1930, και πότε εξήλθε ο λαός Ισραήλ από τον Αίγυπτο, το 1500. Πότε πήγε ο λαός Ισραήλ στην Αίγυπτο, όταν ο Ιακώβ ήταν 130 χρονών. Περίπου 200, αν το υπολογίσετε, 210 χρόνια έμεινε στην Αίγυπτο ο λαός Ισραήλ, αλλά η επαγγελία δόθηκε το 70, γιατί 25 χρόνια έμεινε στην Χαράν ο Αβραάμ, 5 χρόνια έμεινε στην Ήρ των Χαλδαίων μέχρι να φύγει, και εν τέλει 400 χρόνια μέχρι το 1500 που έγινε η έξοδος των Ισραηλιτών. Δηλαδή τα 430 χρόνια λογίζονται από την πρόσκληση του Θεού προς τον Αβραάμ, καθώς του είπε «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της γενείας σου και εγώ θα σου οδηγήσω στη γη όπου θα την έχεις για κληρονομιά σου και εκεί θα ευλογήσω εσένα και το σπέρμα σου». Και αυτή η επαγγελία, όπως διαβάσαμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας, αυτή η διαθήκη που έκαμε ο Θεός στον Αβραάμ και μάλιστα στο σπέρμα του στο Χριστό, μετά 430 έτη, όταν εξήλθε από την Αίγυπτο και εδόθη ο νόμος, γιατί ο νόμος μετά την έξοδο δόθηκε σε 3 μήνες, δεν ακυρώνει την επαγγελία. Την επαγγελία που δόθηκε πριν 430 χρόνια στον Αβραάμ, όταν ακόμη ήταν στην Ουρ των Χαλδαίων. Αυτή η νύχτα λοιπόν ήταν μια σημαντική, η σημαντικότερη νύχτα στο λαό Ισραήλ. Η έξοδος του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο, αλλά το σημαντικότερο είναι η επιστροφή του στη γη της επαγγελίας. Και γιατί λέω επιστροφή του? Γιατί στην Αίγυπτο πήγε όταν ήταν 130 χρονών ο Ιακώβ. Και προϋπήρχε ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ. Και ο Ιακώβ πέθανε στα 147 του χρόνια, έμεινε δηλαδή στην Αίγυπτο 17 χρόνια. Αυτή η νύχτα είναι σημαντικότατη. Αυτήν λατρεύουν και είναι και ο πρώτος νόμος που εδόθη από το Θεό στο λαό Ισραήλ, που σημαίνει πρέπει να υπακούν κατά πάντα στο νόμο αυτό. Αλλά και ο νόμος αυτός ακόμη έχει προϋποθέσεις. Εξήλθαν από την Αίγυπτο 600.000-603.000, μάλιστα λουλέι, άντρες χωρίς τα παιδιά, μαζί με τις γυναίκες, αλλά και μαζί με το σύμμικτο πλήθος που εξήλθε μαζί με το λαό Ισραήλ. Λέγεται ότι φτάνουν περίπου τα 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα, αν είναι 2 εκατομμύρια άνθρωποι, και εν πάση περιπτώσει είναι σίγουρα
πάνω από 1,5 εκατομμύριο, γιατί 600.000 είναι οι άντρες, αλλά τόσες οι γυναίκες, 1,200, βάλτε και τα παιδιά να μην είναι, και άλλες 200.000, 1,600, και το σύμμικτο πλήθος πάντως κάπου εκεί γύρω στα 2 εκατομμύρια εξήλθον για να πάνε στη γη της επαγγελίας. Δεν ήταν πολύ μακριά. Έκαναν όμως τελικά 40 χρόνια εξαιτίας της απιστίας τους. Ο Θεός να μας φυλάει. Η απιστία έχει συνέπειες. Και η απιστία που οδηγεί σε παρακοή, σε ανυπακοή. Όταν δεν πιστεύεις το Λόγο του Θεού και δεν σέβεσαι το Λόγο του Θεού και δεν φοβάσαι το Θεό και το Λόγο Του, σίγουρα θα περπατήσεις σε παρακοή. Αλλά αυτό έχει συνέπειες, επώδυνες. Και ιδίως, αδερφοί αγαπητοί, τις έσχατες ημέρες πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο Λόγο του Θεού, γιατί είναι μία μέρα και τελειώσαμε. Μία μέρα. Βεβαίως κατά χάριν θα εισέλθουμε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά ο Θεός κάνει χάρη, χατήρια δεν κάνει. Η Εκκλησία πρέπει να είναι ένδοξος, αγία, τέλεια. Δεν είναι καιρός να παίζουμε. Η πιο ωραία λέξη δεν είναι, γιατί κανείς μας δεν παίζει, να μην είμαστε προσεκτικοί, αγρύπνοι και προσευχόμενοι. Και αυτό πρέπει να είναι και ο νόμος μας, όπως τότε στο λαό Ισραήλ εδόθη νόμος το Πάσχα και δεν μπορούσε να συμμετάσχει στο Πάσχα όποιος δεν ήταν περιτετμημένος. Όλοι οι Ισραηλίτες ήσαν, αλλά και αν κάποιος ήθελε να συμμετάσχει στο νόμο του Πάσχα έπρεπε να ήταν αυτός και τα παιδιά του περιτετμημένοι. Και μας η περιτομή μας είναι η περιτομή του Χριστού, στην οποία συμμετέχουμε δια του βαπτίσματος, καθώς απεκδιώμεθα κατά το Λόγο του Θεού το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Τότε γίνεσαι χριστιανός. Τότε γινόντουσαν οι Ισραηλίτες πραγματικά λαός του Θεού, με την περιτομή. Αυτό ήταν ο νόμος του Πάσχα απαράβατος. Ο νόμος των εσχάτων ημερών, αδερφοί αγαπητοί, είναι ίδιος. Υπακοή και μέσα. Όταν λέμε όμως υπακοή, εννοούμε απόλυτη υπακοή στο Λόγο του Θεού. Απόλυτη. Ούτε κεραία, ούτε κόμμα, τίποτα. Απόλυτη υπακοή στο Λόγο του Θεού. Μετευλαβίας μελετάμε για να μένουμε στο Λόγο του Θεού. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος μεγάλος, για να μην πω βεβαιότης, να χάσουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Και το δεύτερο είναι μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο κέντρο της Εκκλησίας, μέσα στα όρια της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να είμαστε επιπόλαιοι αυτές τις έσχατες ημέρες. Δεν είναι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί, όπως κάποτε και την τελευταία στιγμή πόσοι δεν σωθήκανε που μετανοήσανε και πήγανε στον ουρανό. Τώρα όμως, επειδή δεν ξέρουμε την ώρα και τη στιγμή, δεν ξέρουμε την ημέρα και την ώρα, δεν την ξέρουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και πώς θα είμαι έτοιμος? Με την υπακοή μου και μέσα στην Εκκλησία. Μα μπορώ? Βέβαια. Εάν είμαι άγρυπνος,
αν είμαι προσεκτικός στο Λόγο του Θεού και ιδιαιτέρως αν είμαι προσευχόμενος. Έχεις σκεφτεί ποτέ ο Θεός να μας φυλάει, να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και εσύ να μείνεις κάτω? Τι φοβερό θα είναι. Καθώς γνωρίζουμε, και όλος ο κόσμος δεν γνωρίζει, καθώς γνωρίζουμε τι έπεται της αρπαγής της Εκκλησίας. Σφραγίδες, φιάλες, πληγές. Ο Θεός να μας φυλάει. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα προσοχή, όταν ακούμε το Λόγο του Θεού, να μην σκληραίνει η καρδιά μας. Προσοχή. Δεν είναι θέμα δεν πειράζει. Δεν είναι θέμα μην είσαι φανατικός. Ούτε θέλουμε να είμαστε φανατικοί. Εγώ βέβαια το ομολογώ ενώπιον του Θεού, ένα πράγμα δεν θέλω, να είμαι φανατικός. Αλλά θέλω να είμαι υπάκουος. Θέλω να περπατάω όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Και όχι μόνο εγώ, και η οικογένειά μου και τα παιδιά μου και η Εκκλησία. Είναι η ευθύνη που έχουμε όλοι να περπατάμε ακριβώς, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Δεν μπορούμε, αδερφοί αγαπητοί, να σκεφτόμαστε με διαφορετικούς τρόπους. Ένας είναι ο τρόπος, το Ευαγγέλιο του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Εκείνη η ασφαλειά μας, η εξήτηση, ο φόβος του Θεού που θα μας οδηγήσει στην υπακοή και που θα μας οδηγήσει στο κέντρο της παρουσίας του Θεού και που θα μας οδηγήσει στην αρπαγή της Εκκλησίας. Σκέφτομαι καθώς το διάβαζα, σκεφτόμουν καθώς το διάβαζα. Σκέψου, ένας από τους Ισραηλίτες να έλεγε, τώρα και αν δεν βάψω με το αίμα, μόνο να βάψω το πάνω μέρος, τι χρειάζεται το δεξί και το αριστερό? Τι λέτε να γινότανε? Μέσα θα μπαινε ο εξολοθρευτής. Μα χρειάζεται το δεξί, αφού βάζω και πολύ αίμα στο κέντρο? Αυτή είναι η ανόητη ανθρώπινη σκέψη, αλλά είναι επικίνδυνη. Είναι άλλαγε, τώρα που να κάθομαι να ψήνω το αρνάκι, ας το κάνω βραστό. Και αν δεν φάω, ας μην φάω κιόλας. Ή το χειρότερο απ' όλα, λέει, ντυμένος, έτοιμος για να φύγεις. Δεν ήξεραν τι ώρα θα τους διώξει ο Θεός. Με το ζωνάρι σου, με τα ρούχα σου, με τα παπούτσια σου, δεν ξέρω αν είχαν, με τις κάλτσες σου, έτοιμος για δρόμο. Και να λιάσει με, είμαι κουρασμένος, να πέσω εγώ να κοιμηθώ. Τα αρχότανε και δεν προλάβαινε να πάει. Και τι θα γινότανε αν έμενε μέσα? Φαντάζεστε αν έμεναν οι Ισραηλίτες μέσα μετά το κακό που έγινε στην Αίγυπτο, τι θα τους έκαναν οι Αιγύπτιοι? Φαντάζεστε τι θα τους έκαναν? Τι βασανιστήρια, ό,τι θα κάνει ο Αντίχριστος, πολύ περισσότερα θα κάνει στους ανθρώπους που θα μείνουν κάτω. Φαντάζεσαι μέσα στο κακό του Αντιχρίστου να είσαι ένας, δύο, τρεις βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, όλο το μίσος και η μανία επάνω μας, ο Θεός να φυλάει, θα πέσει. Και γιατί μας τα λέει αυτά ο Λόγος του Θεού? Για να φοβηθούμε το Θεό, να φοβηθούμε το Λόγο του Θεού. Είναι η ευκαιρία μοναδική να φύγουμε. Ένδοξα δια των πυλώνων. Αδερφοί, όσο με αξιώνει ο Θεός να μπορώ να κηρύττω, αυτό θα φωνάζω. Προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε.
Διότι ο Κύριος έρχεται καθήν ώραν δε στοχάζεστε. Να είσαστε έτοιμοι. Και όταν λέω να είσαστε, πρώτο τον εαυτό μου βάζω. Γιατί πολύ εύκολα η καρδιά μας που είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη μπορεί να μας κλείνει δεξιά ή αριστερά. Πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, αλλά και εμείς να φυλαγόμαστε στην παρουσία του Θεού. Αμήν.